Καλησπέρα, τι κάνετε, πώ είστε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 81-65 τελικό αποτέλεσμα. Και θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ε, δεν είδα τίποτα που δεν περίμενα. Όλα αυτά που είδα τα περίμενα. Περίμενα δηλαδή να πάει ο, ο Παναθηναϊκός καλά στην αρχή και σε κάποια φάση να φύγει ο Ολυμπιακό να πατήσει τον γκάζι και να πάρει το παιχνίδι. Αυτό ακριβώ περίμενα. Και αυτό ακριβώ έγινε. Πώ έγινε αυτό, πάμε να το συζητήσουμε. Πρώτη περίοδο. Ο Ολυμπιακό μπαίνει λίγο χαλαρό, αλλά βρίσκει λύσει επιθετικά. Ο Παναθηναϊκό παίζει μια άμυνα η οποία θα έλεγα ότι ήταν ικανοποιητική. Έτσι, αλλά στην επίθεση βρίσκει πόντου γιατί ο Ολυμπιακό δεν, έχει, δεν παίζει την άμυνα που ξέρει να παίζει αυτή την εξοδοτική άμυνα. Στη δεύτερη περίοδο, η πρώτη περίοδο τελείωσε 22-19 υπέρ του Ολυμπιακού. Στη δεύτερη περίοδο, εκεί ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βγάζει περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο από τον Ολυμπιακό, παίζει επιθετική άμυνα, βγαίνει πάνω στην μπάλα, κλέβει, τρέχει, βάζει εύκολα καλάθια και κερδίζει 13-21 την δεύτερη περίοδο 8, με 8 πόντους ο Παναθηναϊκός. Τελειώνει το ημίχρονο. Οκ. Okay. Και πάμε να πάνε οι δύο ομάδες στα ποδητήρια. Και ρωτάω τώρα εγώ. Είσαι στα ποδητήρια του Παναθηναϊκού. Είσαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι ακριβώς Περιμένεις και τι ακριβώς θα κάνεις. Τι ακριβώς περιμένεις δηλαδή να γίνεις στο παιχνίδι με τον στην, στο δεύτερο ημίχρονο και τι θα κάνεις γι' αυτό. Τι περιμένεις λοιπόν τον Ολυμπιακό να μπει αποφασισμένος και αλλαγμένο και με διπλάσια ενέργεια για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Να κλείσει αυτή τη μικρή διαφορά και να φύγει μπροστά. Αυτό περιμένεις. Είσαι υποχρεωμένος και είσαι θα είναι, 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 είναι το πιο εύκολο πράγμα δηλαδή να σκεφτείς και να προετοιμάσεις την ομάδα σου ώστε να μπει στο γήπεδο έτοιμη και η ομάδα σου κύριε Ράντονιτς δεν μπήκε καν στο γήπεδο όχι μόνο δεν μπήκε στο γήπεδο επιθετικά αλλά και αμυντικά γιατί, γιατί σκόραρε ο Παναθηναϊκός 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και δέχτηκε 29 ένα ερήπιο συντρίμια εμφανίστηκε στην, στο, τρί, στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός. Από πού και ως πού αυτό το τεράστιο πρόσωπο, το, 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 το η τεράστια αλλαγή του προσώπου του Παναθηναϊκού από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο. Πώς, πώς συνέβη αυτό. Θα μου πεις έπαιξε Ολυμπιακός. Φυσικά και έπαιξε Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο έχει σφίξει την αμυνά του σαν τανάλια. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά ε, τι έπαιζε αυτά που, ξέρουν, που ξέρουμε, ότι παίζει. Γύρνα την μπάλα, να βρεθεί κάποιο σουτ, ε, ούτε ένα pick and δεν είδαμε, δεν είδαμε ούτε ένα pick and στο πρώτο ημίχρονο, ε, δεν είδαμε ούτε, είδαμε ένα off screen τρίποντο, πήρε ο Λί και το πέτυχε, και τι άλλο, και είδαμε και τον Bacon να παλεύει στο Αιζο στο ένας προς έναν, αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τον Μπέικον θα το αντιμετωπίσει μία, θα το αντιμετωπίσει δύο, θα τον αντιμετωπίσει τρεις, μετά θα τον αντιμετωπίσει και θα τον εξοδετερώσει. Και αυτό έγινε σήμερα με παίχτε που παίζουν αϊζο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Με αυτή την επίθεση που παίζει, κύριε Ράντονιτ. Δεν μπορεί να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον κερδίσει τον Ολυμπιακό αν παίζει χαλαρά σε ολόκληρο το παιχνίδι. Όπω έπεσε το πρώτο ημίχρονο. Όμω αυτό δεν, συ, δεν συμβαίνει συχνά. Αυτό έγινε. Στην άμυνα όμω υπάρχει δικαιολογία. Καμία. Αυτέ οι πάσει στην Weekside κατέστρεψαν σήμερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τον διέλυσαν Έστησε ο, Μπαρτζόκα στη weak side τον Κάναν. Πέρναγε η μπάλα στον Παπα-Νικολάο στη strong side. Από εκεί κατευθείαν η πάσα στον Κάναν. Ελεύθερο ο Κάναν. Όλο ο, ο Παναθυναϊκό έχει τραβηχτεί πάνω στη μία μεριά, στο, μισό τη ρακέτα. Και ο Κάναν έχει αρχίσει και παίζει ρολόι από, από τη γωνία. Είναι δηλαδή, πραγματικά, θα, πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μαζέψει αυτό που βλέπει 21 σερί με τον που στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι εικόνα ομάδα αυτή. Είδαμε τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι να βγάζει κάποια πίκε με τον Λί και τον Κουντάι τη. Τώρα γιατί δεν τα έπαιξε αυτά πίκε ρόλ. Θα μου πει γιατί ο Ολυμπιακό θα τα περιόζει και Τα προσπάθησε. Τα προσπάθησε. Πήρε τα ημά ο τριό, Ράντωνιτς και του είπε να μην είναι στατική. Λέει στην επίθεση: Τι να κάνουν στην επίθεση, αφού δεν έχουν πλάνο, τι να κάνουν. Δηλαδή, τι ακριβώ να κάνουν, δηλαδή. Αφού ολυμπιακώ τι αλλαγέ παίζει μια χαρά. Αν έχει άλλο τι πένα μια ομάδα που παίζει τι αλλαγέ ιδανικά, τι ακριβώ περιμένει να κάνει, δηλαδή. Και άμα δεν δίνει screen, άμα δεν, δεν δίνει screen στι αλλαγέ για να βγουν κάποια, κάποια ματσα που τα προτιμά, άμα οι παίκτε σου δεν έχουν. Close out game, δηλαδή δεν έχουν, δεν έχουν drives Και αφήνει τον καημένο τον Walters να μπαίνει και να τρώει τάπε από τον ε, Φαλ. Τι περιμένει ακριβώ να συμβεί, α πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Επίση, δεν, δεν έχω. Δεν καταλαβαίνω επίση άλλο ένα, 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 ένα πράγμα. Είσαι 2-20. 2-20. Και βρίσκεσαι στο, στη, στη ρακέτα, μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού, με έναν άλλο ψηλό αντιπαλό, ο οποιος ειναι είναι 2-8. Σουτάρει ο συμπέχτη σου, έχει μπάλα στη, στη Στεφάνη, σηκώνεσαι και το χέρι σου είναι ένα μέτρο πιο ψηλά από του μπλακ α πούμε, και αντί να πάρει rebound ή να κάνει ένα follow κάρφωμα, ή τέλο πάντων να τη μαζέψει και να την το στο καλάθι, δίνει φαλιάρα στην μπάλα και τη στέλνει σε αντίπαλο. Είσαι 2-20, ρε Παπαγιάννη, Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Τραγικά. Τραγικά. Μία περίοδο επέξε και το Ολυμπιακό. Μία περίοδο επέξε και το Ολυμπιακό. Τρίτη περίοδο. 29-10. Η τρίτη περίοδο τελείωσε 17-15. Μία περίοδο. Αυτή. Αυτή. Νομίζετε ότι έκανε ο Μπαρτζούκα τίποτα τρίκ. Ο Σλούκα ήταν ο Σίπαρον. Ο άνθρωπο δεν μπορούσε. Είναι φανερά. Δηλαδή. Τον, έσπ, τον έσπρωξε στο, στο Ρώστερο ο Ολυμπιακό να τον χρησιμοποιήσει, ενώ φανερά ήταν επηρεασμένο. Ήταν πιο αργό, ε, ακόμα και το μυαλό του ήταν θολωμένο σήμερα. Λάθη, ούτε κινητικό ήταν, ,ε, μια ταχύτητα κάτω. Λοιπόν, τι ακριβώ να σχολιάσω δηλαδή τώρα εγώ από, από αυτό που είδα, Να προηγήσει στο εμήχρονο και να χάσει 16 πόντε στο τέλο. Γιατί γιατί βγήκε στο δεύτερο εμήχρονο ανύπαρκτο. Δεν νομίζω να δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Και ε, σχολιάζω περισσότερο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί για τον Ολυμπιακό τι να σχολιάσω, ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακό παιχνίδι το έκανε. Δεν έκανε πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Μένα δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν ο Ολυμπιακό που έχουμε δει που παίζει το φοβερό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκό έπαιξε μια καλή, πρώτη, μια καλή ε, ε, περίοδο τη δεύτερη. Αλλά αυτή η έλλειψη του επιθετικού πλάνου απέναντι σε μια ομάδα όπω ο Ολυμπιακό φέρνει την καταστροφή τη τρίτη περίοδου. Ο Μπέικον για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε, ο Μπέικον. Πού είναι να σα το δείξω. Είχε 0 στα 8 δίποντα. Δίποντα. 0 στα 8 και 1 στα 12. Γιατί είχε. 0 στα 8 δίποτα και 1 στα 12 προσπάθειες γιατί γιατί το Άιζο του Μπέικον ξέρει να το αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός τι άλλο έκανε ο Παναθηναϊκός στην επίθεση τι άλλο έκανε ο Βουίλιαμς έβαλε 13 πόντου με 3 στα 4 τρίποντα ο Βίλιαμ όμω δεν είναι τριάρη ούτε διάρη πρέπει να καταλάβει ο Βίλιαμ ότι είναι τεσάρη ανισόρροπα πράγματα. Πράγματα τα οποία θέλουν, να, πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να διορθωθούν. Λοιπόν, τι να δείξω δηλαδή από τα στατιστικά. Πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός του ήταν καλύτερα τρίποντα από ότι ο Ολυμπιακό. Να σα το δείξω. 0 στα 6 είχε ο Γόκαπ σήμερα. 0 στα 6 είχε ο Γόκαπ. 2 στα 7 ο Λαριτζάκη. 3 στα 6 είχε ο Βεζέγκοφ. Και 5 στα 5 ο φοβερό Παπα-Νικολάου. Κι όμω σούταρ 14 στα 37. 37,8. Ο Παναθηναϊκός σούταρε 38,1. Καλύτερα τρίποντα τώρα ο Παναθηναϊκό. Καλύτερα. Ούτε στα λάθη υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ούτε στα rebound υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά υπάρχει στο κουτσάρισμα μεγάλη διαφορά. Με εκείνο όλο το, το, μυστικό. Τι να δείξω. Τι να, τα, 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 τα δείτε τα στατιστικά. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι για να δείξουμε στατιστικά όπω κάνουμε στην Ευρωλίγα. Αυτό το παιχνίδι να συζητήσουμε για αυτό που είδαμε. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωτηρία. Προπονητικά σωτηρία για τον Παραθυναϊκό δεν υπάρχει. Ό,τι ήταν να δουλέψει, με την ομάδα να το δουλέψει. Αυτό είναι το πλάνο του. Δεν ξέρω αν θεωρεί ο κύριος Ράντονιτς ότι μπορεί με παίχτες οι οποίοι παίζουν στο ένα προ έναν ή γυρνώντα... αφήνοντά του ελεύθερου και γυρνώντα την μπάλα χωρί να παίζει ούτε ένα απλό pick and roll, ούτε να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα, Α... νομι... αν... δεν ξέρω αν νομίζει ότι μπορεί να κερδίσει και να κάνει καριέρα στο Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκό δεν είναι μπάγερ μονάχου. Ο Παναθηναϊκό είναι ο Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη μεριά, για να κλείσω και το βίντεο, ολυμπιακός, ο ολυμπιακο Έκανε μία τρίτη περίοδο καταπληκτική. Λοιπόν, εντάξει, υπήρχαν και τα νεύρα. Ο Πανικολάου ξέφυγε σε μία φάση εκεί με το σπροξίδι πάνω στον, στον Αγραβάνη. Ε, ξέφυγε και λίγο και ο Κάναν εκεί με το, αυτό που έκανε μπροστά στον πάγκο του Αυτά είναι μπάσκετ είναι τώρα αυτό. Τώρα εντάξει, δεν παίζουμε μπυριμπά. Και στην πύρη πατσακωνόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά με στο πρόγραμμα είναι επί τη ουσία. Λοιπόν, ο Παναθυναϊκό πρέπει οριστικά και αμετάκλητα να βρει λύση για τον πάγκο του. Πότε, πώ, γιατί, δεν ξέρω. Την αποζημίωση δεν θα την τη δώσω εγώ. Άλλοι έχουν το μαχαίρι, άλλοι έχουν, το καρ... και άλλοι έχουν και το καρπούζι που λένε. Οπότε, αυτά. Αυτά. Με τον άλλο μητελικό τι να πω. Τι να σχολιάσω. Μία ΑΕΚ διαλυμένη εντελώ. Διαλυμένη εντελώ. Πάλεψε όσο μπορούσε. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο έκαναν ε, ρεσιτάλ, έκαναν φιγούρα οι, οι διαιτητέ. Γελάει ο κόσμο. Τεχνικέ ποινέ από εδώ, τεχνικέ ποινέ από εκεί. Κάθε επαφή δεν δίναν φάουλ. Οτιδήποτε. Αφήστε λίγο να παίξουν ο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που είχε τόσε άλλου δύο μέσα στο παιχνίδι. Το Williams και το Strelnix. Λοιπόν, τι να κάνει, πάλεψε η Αϊκ. όσο μπορούσε. Και πέρασε το περιστέρι. Πάτα θα χάσει το περιστέρι στο τελικό από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ε, τι να πω άλλο. Τίποτα. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλο του βίντεο. Θα τα πούμε αύριο εμεί. Και ρωτώ.